Αγαπημένοι μας τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Η Υγεία μας σήμερα». Τώρα τελευταία γίνεται πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και ντόρος για ένα προϊόν που αφορά το κολαγόνο. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Τσουκαλαδάκη, γνωστό αγαπημένο της εκπομπής. Ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Για να σας ρωτήσω τώρα το εξής φιλοσοφικό ερώτημα, κύριε Τσουκαλαδάκη. Τι είναι ο άνθρωπος? Είναι ένα μεγάλο μπουκάλι κολαγόνου. Αυτό είναι η απάντηση. Θα σας πω όμως γιατί είναι ένα μεγάλο μπουκάλι κολαγόνου. Γιατί παντού έχει κολαγόνο. Θέλετε, στα ούλα μας είναι γεμάτα από κολαγόνο. Οι θύλακες στις τρίχες μας είναι γεμάτα από κολαγόνο. Μέσα τα μάτια μας έχουν κολαγόνο. Το 70% της συνολικής επιδερμίδας μας είναι κολαγόνο. Το 30% της συνολικής πρωτεΐνης του σώματός μας είναι κολαγόνο. Τα νύχια μας έχουν κολαγόνο. Οι αρθρώσεις μας έχουν κολαγόνο. Τα πάντα λοιπόν έχουν κολαγόνο. Και γι' αυτό 5 χρόνια τώρα. Το μαγικό μας αυτό μπουκάλι, το μαγικό μέσα σε εισαγωγικά, γιατί και θαυματουργό, μόνο ο Χριστός έκανε θαύματα, είναι αυτό εδώ πέρα, το υγρό πόσιμο κολαγόνο της Collagen Power. Να κοιτάμε να είναι το αυθεντικό με το GG πάνω του, γιατί κυκλοφορούν και πολλές απομιμήσεις και τώρα τελευταία κυκλοφορούν με διάφορες προσμίξεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα του, είναι κάτι διαφορετικό. Το μοναδικό υδρολυμένο πόσιμο κολαγόνο με μαγνήσιο, πυρίτιο και το σύμπλεγμα των βιταμινών B είναι αυτό. Τέλεια. Αυτό το μπέ το τελευταίο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί φαντάζομαι ότι βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Να σας ρωτήσω τώρα το εξής. Η προέλευση του κολαγόνου ποια είναι? Λοιπόν, η προέλευση του δικού μας κολαγόνου... Ακριβώς. Είναι ό,τι πιο κοντινό στον ανθρώπινο οργανισμό. Και τι είναι αυτό? Είναι τα γουρουνάκια, είναι η χείρη. Γιατί όσοι έχουν πάει ένα πανεπιστήμιο ξέρουν ότι μετά το δεύτερο έτος, τρίτο, όλα τα πειράματα γίνονται με γουρουνάκια. Γιατί ομοιάζει πάρα πολύ το DNA τους με τον ανθρώπινο οργανισμό. Φυσικά και δεν είναι θαλάσσιο, γιατί υπάρχει και μια μόδα με τα κολαγόνα ψαριού τώρα. Γενικά έχουμε κάνει μόδα το κολαγόνο στην Ελλάδα. Ό,τι είναι καλό, δυστυχώς ή ευτυχώς, γίνεται και μόδα. Γιατί με όλα αυτά που ακούμε από τη μία μεριά τους ωκεανούς, ραδιενέργειες, φουκοσίμες, από την άλλη ότι έχουν αυξηθεί τα βαρέα μέταλλα, εμείς δεν θα φέρναμε ποτέ ένα κολαγόνο ψαριού, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, μέχρι να είμαστε σίγουροι. Και φυσικά υπάρχουν και τα φυτικά κολαγόνα, τα οποία δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά μόνο στο εξωτερικό, γιατί έχει αποδειχτεί ότι δεν κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Εδώ θα ήθελα να πω να μπει από κάτω και το τηλέφωνο μας, το 213-00-81013, όσοι θέλουν ενημερωτικό υλικό φτιαγμένο από γιατρού, να πάρουν και να το ζητήσουν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω λοιπόν, μια και είμαστε ένα μπουκάλι στην ουσία νερό, ναι, πάνω απ' όλα ο οργανισμός μας και κολαγόνο βέβαια, ναι, πού βοηθά το κολαγόνο λοιπόν? Το ερώτημα θα ήταν το σωστό, συγγνώμη κιόλας, πού δεν βοηθά? Ωραία. Βοηθά τους μεγαλύτερους ανθρώπους σε ηλικία, σε οστεοπενία, οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα, σε κάθε είδους ρευματοειδή αρθρίτιδα, σε οτιδήποτε ρευματικό πρόβλημα που έχουμε, σε σπασίματα, δηλαδή στις αλλαγές του καιρού. Γιατί πονάμε τώρα με την υγρασία? Διότι έχει φύγει το κολαγόνο, έχει ραΐσει το κόκαλό μας. Μα να σας πω πάρα πολύ απλά, γιατί δημιουργούνται πόνοι. Πόνοι δημιουργούνται γιατί αρχίζει με το πέρασμα του χρόνου, φθείρονται οι χόνδροι μας. Οι χόνδροι μας φθείρονται και αρχίζει και τρίβεται οστό με οστό, δημιουργεί μικροσωματίδια και αυτά τα μικροσωματίδια τι γίνεται? Τα καταλαβαίνει ο εγκεφαλός μας μέσω του αίματος, πάει σήμα και στέλνει το μοναδικό στρατό που έχει, τα λευκά αιμοσφαίρια, να το καταπολεμήσει. Όμως είναι ένας πόλεμος εξ αρχής χαμένος, διότι εκεί θα δημιουργηθεί φλεγμονή, η οποία είναι κάτι άσχημο μεν, αλλά προειδοποίηση δε. Και τι κάνουν δυστυχώς οι περισσότεροι παλαιοί γιατροί? Μας ταράζουν στην κορτιζόνη. Μα η κορτιζόνη δεν είναι φάρμακο, είναι σαν να βάζεις τα σκουπίδια κάτω από το χαλί. Λοιπόν, βοηθάει σε όλα αυτά τα πράγματα. Βοηθάει επικουρικά στην ψωρίαση. Πώς? Θα σας πω, γιατί έχει τη βιταμίνη B, το μαγνήσιο, που ηρεμεί τον οργανισμό από τη μία μεριά, άρα μειώνει, γιατί είναι ψυχοσωματικό, την έξαρση των συμπτωμάτων, και απ' την άλλη τι κάνει το κολαγόνο? Αναπλάθει τους ουστούς δέρματος. Φυσικά βοηθάει πάρα πολύ στα μαλλιά μας, γιατί έχει μέσα εκτός από κολαγόνο και πυρίτιο, που είναι δομικό στοιχείο της τρίχας. Βοηθάει στα νύχια μας, βοηθάει στην επιδερμίδα μας. Με είδε ένας άνθρωπος προχθές, γιατί έκανα, συγγνώμη και που μιλάω έτσι, γιατί έχω κάνει μια επέμβαση στη μύτη μου, διάφραγμα. Και με είδε στο Μετροπόλιταν και μου λέει: κύριε Τσουκαλαδάκη, νόμιζα πως έχετε κάνει μπότοξ. Όχι, του λέω, κανένα μπότοξ, μόνο το κολαγόνο. Πίνω, ναι, μου λέει, τώρα που σας βλέπω, το πιστεύω. Αν δεν πίνατε κι εσείς κολαγόνο, λίγο από το πρωί έως το βράδυ. Μα το πίνει η οικογένειά μας 6 μήνες πριν το βγάλουμε στην παραγωγή στην ελληνική. Γιατί?
αν δεν δοκιμάσουμε κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσουμε στον Έλληνα καταναλωτή. Γι' αυτό είμαστε η μοναδική εταιρεία με ένα προϊόν 5 χρόνια τώρα. Σε δύο υπέροχες γεύσεις. Και σε λεμόνι και σε φράουλα. Και για τους ξινούς και για τους γλυκούς. Τέλειο νομίζω. Λίγο πολύ είπαμε αφού που βοηθάει για τις ενδείξεις. Θέλουμε να μας πείτε εάν υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις στη λήψη του κολαγόνου. Υπάρχουν κάποιες ελάχιστες. Καταρχάς να πω ότι οι άνθρωποι που έχουν πίεση, που έχουν θυριωδισμό, υποθυριωδισμό, υπερθυριωδισμό, που έχουν ζαχαρόδι διαβήτη, μπορούν να το πάρουν άφοβα. Αυτοί που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με το ζαχαρόδι διαβήτη μπορούν να σπάνε τη δοσολογία μισή το βράδυ, μισή το πρωί. Η δοσολογία είναι αυτό εδώ πέρα το καπάκι, 5 λεπτά πριν κοιμηθούμε. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Θα τους αυξήσει το ζάχαρο σαν να τρώνε ένα φρούτο για 15 λεπτά και μετά θα επανέλθει στα φυσιολογικά του επίπεδα. Όμως δυστυχώς υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που δεν μπορούν να το πάρουν. Λοιπόν, αυτές οι κατηγορίες είναι δύο. Οι έχοντες νεφρική ανεπάρκεια και οι έχοντες κύρωση του ύπατος. Διότι είναι μια δυνατή πρωτεΐνη, περνάει από το σηκώτη και διελίζεται μέσω των νεφρών. Αν δεν λειτουργεί το σηκώτη μας και τα νεφρά μας, δεν μιλάμε για λίγη λάσπη ή για λίγη πέτρα, μιλάμε για αιμοκαθάρση, για νεφρική ανεπάρκεια. Σοβαρές καταστάσεις, βέβαια. Αυτό είναι αυτονόητο. Εκεί δεν πρέπει να το λάβουν. Όμως και όλοι οι άλλοι, ρωτήστε το φαρμακοποιό σας, ρωτήστε το γιατρό σας, ο φυσικός χώρος που θα το βρείτε είναι τα φαρμακεία, εμπιστευόμαστε το φαρμακοποιό μας. Σας το λέω εγώ γιατί είμαι γιος, αδελφός και ο γαμπρός μου είναι φαρμακοποιή. Έχω μεγαλώσει μέσα στα φαρμακεία. Αυτοί οι άνθρωποι πονάνε, δεν το βλέπουν απλά επιχειρηματικά τι θα πουλήσουν. Για μας, εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φαρμακευτικό κόσμο, διότι οι φαρμακοποιοί, οι 7 στους 10, το πίνουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους, το οποίο εμένα μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη χαρά, γιατί έχουν να διαλέξουν μεταξύ 10.000 διαφορετικών συμπληρωμάτων. Και όμως διαλέγουν το δικό μας. Και γι' αυτό και εμάς θα αργήσετε ή μάλλον θα προσπαθήσουμε να μην μας δείτε ούτε στα σούπερ μάρκετ, μόνο στα φαρμακεία. Θα ήθελα λοιπόν με όλα αυτά να μας πείτε οι εχθροί του κολαγόνου ποιοι είναι, τι είναι αυτό που καταστρέφει το κολαγόνο μας πέρα από το χρόνο και τη φυσική γύρανση και τη φυσική φθορά που έχουμε, έτσι ώστε με την πρόσληψη του κολαγόνου να αναπληρώνουμε τα κενά αυτά. Ο χρόνος ο μεγαλύτερος εχθρός, μετά είναι από το χρόνο είναι το κάπνισμα, πάρα πολύ σημαντικός, οι εξωτερικές συνθήκες, ο ήλιος, γι' αυτό βλέπουμε ότι όσοι είναι έξω και δουλεύουν οικοδομοί, δουλεύουν γεωργοί, ψαράδες, πόσο γρήγορα χάνουν το κολαγόνο και φυσικά οι συνθήκες διατροφής και το κάπνισμα. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, οι βλαπτικοί που βλάπτουν την υγεία όλων. Μην ξεχνάμε ότι ο Ιπποκράτης έλεγε το φάρμακό σου είναι η τροφή σου και η τροφή σου είναι το φάρμακό σου. Τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε από κάτω και ζητήστε να σας σταλεί ενημερωτικό υλικό. Όσοι δε είσαστε πιο νέοι και μπορείτε με την τεχνολογία τα έχετε καλύτερα, μπείτε τώρα να δείτε στο site www.collagenpower.gr πόσοι γιατροί αρθρογραφούν για το συγκεκριμένο κολαγόνο, πόσοι φαρμακοποιοί, πόσοι διατροφολόγοι, πόσοι γυμναστές, τη γνώμη των bloggers, που είναι ειδικοί άνθρωποι που ασχολούνται με την υγεία, την ομορφιά. Και φυσικά τη μεγάλη μας σελίδα στο Facebook που έχουμε, η οποία έχει πάνω από 50.000 fans. Γιατί εκεί πέρα μας στέλνουν ένα μήνυμα, μας κάνουν ένα like, σας βρίσκουμε αμέσως, επικοινωνούμε μαζί σας, γνωριζόμαστε, ό,τι απορία έχετε, σας τη λύνουμε. Λοιπόν, αυτά κυρίως ήθελα να πω. Να πω ότι είναι για άντρες και για γυναίκες, το πίνουν τόσοι επώνυμοι, τόσοι διάσημοι. Δεν θα μας έφταναν δύο εκπομπές για να λέγαμε. Ενδεικτικά θα αναφέρω την κυρία Λίτσα Πατέρα, τη Ζέτα τη Δούκα, τη Σόφη την Πασχάλη, τη Λίζα τη Βούρου, τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη, τον Αντώνη τον Πετρόπουλο και πάρα πολλούς στο χώρο της τηλεόρασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και βέβαια θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ό,τι θέλετε. Η ώρα που το πίνουμε, ποια είναι? Η καλύτερη, πιο ενδεδειγμένη ώρα είναι 5 λεπτά πριν κοιμηθούμε. Αδειάζουμε εδώ πέρα ένα καπάκι ή κατευθείαν από το μπουκάλι ή μια μισή κουταλιά της σούπας 5 λεπτά πριν τον ύπνο, γιατί βοηθάει πάρα πολύ και στην κυταρίτιδα και καίει το λίπος στον οργανισμό και αυξάνει τις καύσεις μας, αυξάνει το ρυθμό του μεταβολισμού μας. Αν κάποιος όμως δεν θέλει να χάσει βάρος, τότε θα το πιει μετά το πρωινό μας. Μετά υπάρχει και η κατηγορία αυτών που γυμνάζονται πολύ, που θα το πάρουν μετά το τέλος της προπόνησης ως αποθεραπεία στους μύσους και στους αρθρώσεις. Μην ξεχνάμε ότι ο συνεταίρος μου, ο Γιώργος Τριανταφύλου, το ανακάλυψε και ήταν μασέρ στην Ολυμπιακή Ομάδα Στίβου της Αγγλίας. Στους υπερπροταθλητές το δίνανε σε αυτούς ως βοήθημα και αναδόμηση μειών και το δίνανε και στις οικογένειές τους γιατί ήταν ό,τι καλύτερο για την υγεία τους και την ομορφιά τους. Κύριε Τζουκαλαδάκη, ακόμα μία φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί η ενημέρωση κάνει καλό στην υγεία μας, κυρίες και κύριοι.
Και βέβαια, πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην ξεχνάμε, η γνώση είναι δύναμη, πίνεις κολαγόνο, πίνεις ζωή. Κυρίες και κύριοι, επόμενο θέμα μας είναι οι ψυχικές διαταραχές που γίνεται πολύς λόγος τώρα τελευταία. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Καραΐσκο. Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα σας. Είστε ψυχίατρος. Μάλιστα. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα που όλους λίγο πολύ μας έχει θορυβήσει, γιατί και η κρίση που περνάμε είναι πολύ δυνατή. Επάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω, οι ψυχικές διαταραχές είναι σε συγγενές υπόβαθρο, δηλαδή είναι στο DNA μας, ή μπορεί κάποιος στη διάρκεια της ζωής του και κάτω από μεγάλη πίεση να έχει τέτοιο πρόβλημα? Καταρχάς, όλοι οι άνθρωποι δυνητικά μπορεί να εμφανίσουν σε κάποιο περίοδο της ζωής του ψυχική νόσο. Το πόσο σοβαρή θα είναι αυτή, το πόσο θα διαρκέσει και πόσο θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καταρχάς, υπάρχει ένα γενετικό υπόβαθρο, η κληρονομικότητα, η οποία μας δίνει την ευαλωτότητα, την ευαισθησία δηλαδή στο να εκδηλώσουμε ψυχική νόσο. Δεν είναι δεδομένο ότι κάποιος του οποίου ο πατέρας ή η μητέρα είχαν κάποια ψυχική νόσο θα την εκδηλώσει σίγουρα. Συμβάλλουν λοιπόν και περιβαλλοντικοί παράγοντες σε αυτό, όπως η ανατροφή, η οικογένεια έτσι στην οποία έχει μεγαλώσει, μαθημένες συμπεριφορές, καθώς και πράγματα που συνέβησαν στα πρώτα 5 χρόνια της ζωής του, τα οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμα. Είναι εκεί που λέμε τα χρόνια αυτά που χτίζεται η ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου, ενός παιδιού. Η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια αυτά είναι καθοριστικά, αλλά δεν πρέπει κάποιος να απογοητευτεί, γιατί είναι κάτι τροποποιήσιμο. Μέσα Ωραία, από μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία μπορεί κάποιος να αποκτήσει ενημερότητα, επίγνωση αυτών των καταστάσεων και να προχωρήσει σε αλλαγές. Ωραία. Δεν πρέπει πάντως να υποτιμούμε και άλλον ένα περιβαλλοντικό παράγοντα, τις ψυχοτρόπες ουσίες, οι οποίες είναι αρκετά διαδεδομένες σήμερα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, ακόμα και αυτά που διαφημίζονται ως αθώα. Εδώ πρέπει δεν να σημειώσουμε την κάναβη. Η πρώτη εξέταση που κάνουμε σε ένα σοβαρό ψυχιατρικό περιστατικό όταν προσέρχεται σε νοσοκομείο είναι να κάνουμε μια τοξικολογική ούρων για ανίχνευση κάναβης ή κοκαΐνης, αλλά και η αθώα καφεΐνη, η οποία υπερκαταναλώνεται σήμερα, μπορεί και αυτά να μας οδηγήσουν ή να μας αυξήσουν την ευαλωτότητα στην εκδήλωση ψυχικής νόσου. Άρα λοιπόν, μπορεί να έχουμε ένα υπόβαθρο που με κάποιους λόγους και για κάποιες αιτίες έχουμε μια εκδήλωση. Η εκδήλωση αυτή λοιπόν, πέστε μας σας παρακαλώ, τι συμπτώματα, τι θα δούμε, τι θα μας θορυβήσει να έρθουμε σε εσάς? Υπάρχουν φανερά και κρυφά συμπτώματα. Υπάρχουν συμπτώματα και καταστάσεις τις οποίες τις βιώνει, τις νιώθει το ίδιο το άτομο ή άλλα συμπτώματα τα οποία τα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του. Από το συναίσθημα, για παράδειγμα, το άτομο μπορεί να νιώθει έτσι μια πολύ μεγάλη θλίψη, άγχος, ανησυχία ή και το αντίθετο, η υπερβολική χαρά, η εφορία, στα πλαίσια ενός μανιακού υπερθυμικού επεισοδίου, είναι επίσης παθολογική. Δύο άκρα λοιπόν, δύο ακραίες αντιδράσεις, είτε θετική είτε αρνητική. Ακριβώς. Η σκέψη επίσης μπορεί και αυτή να κάνει ένα άτομο απογοητευτικές, απεσιόδοξες σκέψεις, μπορεί να έχει καχυποψία για τους άλλους ή μπορεί να παρερμηνεύει τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων. Και εδώ μιλάμε έτσι για πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές που πλησιάζουν στις ψυχώσεις. Επίσης υπάρχουν συμπτώματα από τις γνωστικές λειτουργίες, δηλαδή τις ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου μας, τη συγκέντρωση, τη μνήμη και τη μάθηση, οι οποίες μπορεί να εκδηλώνονται στα πλαίσια κάποιου οργανικού ψυχοσυνδρόμου, κάποιας άνοιας, αλλά μπορεί να εκδηλώνονται και από άλλες ψυχικές διαταραχές σε νεότερες ηλικίες. Και επιπλέον υπάρχουν συμπτώματα συμπεριφορικά, όπως η απόσυρση, η επιθετικότητα, η μοναχικότητα, ο περιορισμός των κοινωνικών επαφών, τα οποία επίσης εμποδίζουν το άτομο στο να έχει μια πλήρη λειτουργικότητα. Και πλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε και ότι η ψυχική νόσος έχει και σωματικές εκδηλώσεις. Ο ύπνος, η όρεξη είναι δύο βασικές λειτουργίες που μπορεί να επηρεαστούν. Ή προς το πάνω ή προς τα κάτω. Ή προς το σύν ή προς το πλήν. Ακριβώς. Ένα άτομο που έχει μειωμένη ανάγκη για ύπνο σε σχέση με το παρελθόν και κοιμάται 2 ώρες το 24ωρο και νιώθει περίφημα. Ένα άτομο που έχει πολύ αυξημένη ή πολύ μειωμένη όρεξη. Συμπτώματα όπως η κόπωση, πόνοι, ταχυκαρδίες, εφιδρώσεις, που συνήθως έτσι έχουν περάσει από γιατρούς παθολογικών ειδικοτήτων, οργανικός έλεγχος δεν αναδεικνύει τίποτα και καταλήγουν στον ψυχίατρο παρά την άρνηση πολλές φορές του πάσχοντα. Βέβαια, διότι πρώτα ξεκινάμε να αποκλείσουμε με κάποιες εξετάσεις παθολογικό έβριμα και μετά είστε εσείς στο επόμενο βήμα. Η πρώτη δουλειά ενός ψυχιάτρου, με βάση τις σύγχρονες οδηγίες, είναι να αποκλείσουμε την οργανική αιτία για την ψυχική νόσο. Γιατί προσπάθησαν ψυχίατροι να θεραπεύσουν
Ενδοκρινικές διαταραχές. Είχε κάποιος κάποιο βαρύ υποθυροειδισμό. Είχε αμελήσει ο ψυχιατρός του να κάνει έλεγχο θυροειδούς και θεράπευε μια κατάθλιψη, μια κατάσταση που δεν υπήρχε. Ή έναν όγκο στον εγκέφαλο. Σκεφτείτε ένας ασθενής. Φοβερό αυτό. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, ξεκινάμε να κάνουμε πρώτα εργαστηριακές εξετάσεις. Αποκλείουμε παθολογικά ευρήματα και μετά, εάν χρειαστεί, απευθυνόμαστε χωρίς φόβο και με σωστή ενημέρωση στους κατάλληλους ανθρώπους. Επάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω τι επιπτώσεις έχει η ψυχική νόσος στην καθημερινότητα ενός ανθρώπου που αρχίζει και νοσεί. Όταν η ψυχική νόσος μας χτυπήσει την πόρτα, είναι σίγουρο ότι θα έχουν επηρεαστεί αρκετές πτυχές της ζωής μας. Ένα έτσι ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι είναι οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις λόγω ψυχικών προβλημάτων. Σκεφτείτε κάποιους που είναι σε βαριά κατάθλιψη, δεν έχει όρεξη να επικοινωνήσει με τον κοινωνικό του περιγύρο, να βγει, να κάνει πράγματα που έκανε στο παρελθόν και περιορίζεται κοινωνικά. Μπορεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στην οικογενειακή του ζωή. Υπάρχουν ζευγάρια τα οποία οδηγούνται στο διαζύγιο γιατί ένας από τους δύο έχει εκδηλώσει ψυχική νόσο η οποία ήταν συγκαλυμμένη. Άρα εδώ θα επισέρθουμε στα αν μπορεί κάτι να είναι συγκαλυμμένο και να μην το έχουμε καταλάβει ή έχει φανερά συμπτώματα. Ακριβώς. Επαγγελματικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος τα πήγαινε καλά στο παρελθόν και για κάποιο λόγο πέφτουν οι επιδόσεις του επαγγελματικές. Στους εφήβους επίσης, όπως επίσης και στους φοιτητές, η εφηβική και μετεφηβική ηλικία είναι μια κρίσιμη ηλικία για την εκδήλωση σοβαρών ψυχικών διαταραχών, μπορεί να παρατηρηθούν κακές, επιδείνωση μάλλον των σχολικών ή φοιτητικών επιδόσεων. Και δυστυχώς πολλά άτομα, λόγω κακής ανίχνευσης αυτών των προβλημάτων, πηγαίνουν να αυτοθεραπεύσουν τα συμπτώματα αυτά και μπορεί να οδηγηθούν στην κατάχρηση ή εξάρτηση από ουσίες για να δώσουν ανακούφιση στο ψυχικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Πάμε τώρα σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όταν έχουμε μία νόσο, πώς μπορούμε να αντιθεραπεύσουμε, τι προτείνετε εσείς γι' αυτό? Καταρχάς, για κάθε ψυχική διαταραχή εφαρμόζεται ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό σχήμα. Εκεί έχουν ρόλο τα φάρμακα, οι βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία των βιολογικών συμπτωμάτων, η ψυχοθεραπεία, η ψυχανάλυση για την αντιμετώπιση των αιτιών, για τη διερεύνηση μάλλον των αιτιών τα οποία οδήγησαν το άτομο στην εκδήλωση του ψυχικού προβλήματος, καθώς επίσης και μια ψυχοεκπαίδευση και του ίδιου και του περιβάλλοντος. Όπως στο να γεννηθεί η ψυχική νόσο συνέβαλαν και βιολογικοί παράγοντες και ψυχολογικοί και κοινωνικοί και για να λυθεί το πρόβλημα. Ωραία. Αυτό. Τώρα κάτι που θα ενδιαφέρει όλους, τι μπορούν να κάνουν οι αγαπημένοι μας φίλοι έτσι ώστε να προλάβουμε καταστάσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε? Υπάρχουν κάποια απλά πράγματα που μπορεί να εφαρμόζει κανείς. Να τηρεί ένα σταθερό ωράριο ύπνου, δηλαδή μια σωστή υγιεινή του ύπνου. Να έχει μια ισορροπημένη διατροφή. Να χρησιμοποιεί καφέ τις πρωινές μόνο ώρες, να μειώσει την ποσότητα της καφεΐνης, να μειώσει ή να είναι ελεγχόμενα τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει ενδεχομένως. Η καφεΐνη ή η αερίουχα αναψυκτικά μπορεί να λειτουργούν ως ψυχοδιαιγερτικά φάρμακα. Και η χρήση του αλκοόλ πρέπει να γίνεται σε κοινωνικό επίπεδο. Όταν το αλκοόλ χρησιμοποιείται σαν φάρμακο κατά του άγχους ή της αϊπνίας, μάλλον έχουμε σημεία ψυχικής νόσου. Αυτό δεν είναι καλό. Και κλείνοντας, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι μπορεί να κάνει ένας γονέας ή τι μπορεί να κάνει ένα άτομο στα πλαίσια της προσωπικής ή της κοινωνικής του ζωής για την ψυχική του υγεία? Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό όν. Ζει και τροφοδοτείται μέσα από τις διαπροσωπικές σχέσεις. Θα πρέπει λοιπόν να έχει και να αφιερώνει χρόνο ουσιαστικό με την οικογένεια και με τον κοινωνικό κύκλο. Θα πρέπει να διευρύνει τις διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι ουσιαστικές, και θα πρέπει να μάθει να εκφράζει τα συναισθήματά του απέναντι στους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνει. Άρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ σημαντικό είναι να δείχνουμε στους γύρω μας και να παίρνουμε και από τους γύρω μας όσο το δυνατόν πιο θετικά συναισθήματα. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραΐσκο? Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά. Φίλοι μου, επιστρέψαμε από το διάλειμμα λίγο λεπτό που είχαμε και κοντά μας έχουμε τον αγαπημένο μας γιατρό, κύριο Βενιεράτο,
Καλησπέρα, γιατρέ μου. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Και εγώ χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που γνωρίζουμε όλοι, αλλά είναι λίγο μιχλώδες, για Αλσχάιμερ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πρώτον, τι είναι άνοια, γιατί λίγο πολύ να αρχίσουμε να διαχωρίζουμε κάποια πράγματα. Και αν είναι κάτι φυσιολογικό που συμβαίνει με το πέρασμα του χρόνου ή είναι μία νόσος. Είναι πάρα πολύ καλή η ερώτησή σας, διότι ο κόσμος έχει συνηθίσει να λέει γεροντική άνοια και καμιά φορά το συγχαίει λίγο πολύ μπερδευόμαστε. Με το Αλσχάιμερ. Λοιπόν, όταν περνάνε τα χρόνια έχουμε έκπτωση σε όλες τις λειτουργίες, άρα και μία μικρή έκπτωση ακόμα και στις νοητικές λειτουργίες δικαιολογείται. Αλλά όταν μιλάμε για άνοια, μιλάμε για νόσο. Και έτσι έχουμε λοιπόν άνοιες διαφόρων τύπων, όπως είναι τύπου Αλσχάιμερ, όπως είναι αγγειακή άνοια, άνοια τύπου Κόρσακοφ. Αλλά σήμερα θα επικεντρωθούμε στην άνοια τύπου Αλσχάιμερ. Ναι, διότι είναι η συχνότερη μορφή άνοιας. Και προσβάλλει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, και ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του γενικού πληθυσμού. Ας μείνουμε εδώ, 42% των ανθρώπων πάνω από τα 85. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και δεν έχει δυστυχώς θεραπεία, παρά μόνο μία συμπτωματική ανακουφιστική. Πέστε μας τώρα εδώ, σας παρακαλώ, όταν έχουμε Αλτσχάιμερ, νόσο, τι συμβαίνει στον εγκέφαλο του ασθενή και ποιος είναι ο μηχανισμός των βλαβών στον εγκέφαλο του ασθενή. Πρώτα-πρώτα, για να μιλήσουμε γι' αυτό, θα πρέπει να δούμε ότι είναι μία σοβαρή πάθηση. Εδώ έχουμε αυτόν που την πρωτοανακάλυψε, τον Αλόις Αλτσχάιμερ, και την πρώτη και το του ασθενή. Πήρε και το όνομά του, βέβαια. Η πρώτη του ασθενής. Και πρέπει να εξηγήσουμε μερικά πράγματα για το πώς δουλεύει το νευρικό σύστημα και ο εγκέφαλος, για να σας καταλάβετε πού ακριβώς εντοπίζεται η βλάβη στην περίπτωση του Αλτσχάιμερ. Λοιπόν, το νευρικό σύστημα χρειάζεται για την προσαρμογή. Για να γίνει προσαρμογή πρέπει να πάρουμε το ερέθισμα, να το επεξεργαστούμε και να αντιδράσουμε. Και αυτό μπορεί να γίνει γρήγορα μόνο με το ηλεκτρικό ρεύμα που περνάει μέσα από τις μεμβράνες των κυττάρων. Εδώ δεν θα πούμε λεπτομέρειες βέβαια για τους μηχανισμούς αυτούς. Γιατί είναι πολυσύνθετη και δύσκολη, δυσνόητη. Ναι, είναι κάποια ιόντα στις μεμβράνες. Ωραία. Απλώς χρειαζόμαστε ένα κύτταρο με μακρόστενη αποφυάδα που διαθέτει μεμβράνη. Να, ένα τέτοιο κύτταρο είναι το περιβόητο νευρικό κύτταρο. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά κύτταρα τέτοια, τα οποία όμως μεταξύ τους κάνουν συνάψεις. Και ενώσεις, αυτές οι συνάψεις, λοιπόν, ενώσεις να εννοούμε. Ενώσεις που δεν εφάπτονται το ένα με το άλλο, αλλά μεταξύ τους εκρίνονται κάποιες ουσίες, όπως είναι η ακετιλοχολίνη και οι κατεχολαμίνες, όπως η νοεπινεφρίνη, οι οποίες μεταδίδουν το ερέθισμα από τον ένα νευρώνα στον επόμενο. Όλα αυτά τα λέμε σαν πρώτη προσέγγιση στο θέμα. Υπάρχουν και κάποια άλλα κύτταρα που δεν είναι νευρικά, αλλά υποστηρίζουν την λειτουργία των νευρικών κυττάρων, που λέγονται νευρογλιακά. Και αυτά δημιουργούν τη λεγόμενη φαιά και λευκή ουσία. Θα την εξηγήσω τώρα. Εδώ που είναι η φαιά ουσία, είναι συγκεντρωμένα πολλά νευρικά κύτταρα. Εδώ έχουμε κύτταρα. Εικόνα του εγκεφάλου μας. Για είναι να καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας τι βλέπουμε. Είναι μία τομή του εγκεφάλου. Ωραία. Έχει τη φαιά ουσία εδώ και τη λευκή ουσία. Εξωτερικά η φαιή και εσωτερικά η λευκή. Και μάλιστα, για να έχουμε και πολύ φαιά ουσία, περισσότεροι, δημιουργούνται και αυτές οι αυλακώσεις για να αυξάνεται η επιφάνεια του εγκεφάλου. Ωραία. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο εγκέφαλος είναι ένα δυναμικό σύστημα με 100 δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα, 63 εκατομμύρια συνάψεις. Εξωφρενική έρευνα. Ασύλληπτα νούμερα. Ασύλληπτα νούμερα. Ασύλληπτα νούμερα. Αλλά οι συνάψεις είναι αυτές που μπορούμε με αυτές να κάνουμε χρήση του εγκεφάλου για μνήμη, εμπειρίες, γνώσεις, σκέψεις. Όλα αυτά είναι θέματα συνάψεως μεταξύ δισεκατομμυρίων νευρώνων. Τι σύστημα όμως έχουμε, έτσι, γιατρέ μου. Φοβερό. Φοβερό. Συγκλονιστικό. Πάμε παρακάτω. Επίσης θα πούμε ότι ένα σημείο είναι του εγκεφάλου, πολύ σημαντικό, είναι ο υπόκαμπος. Βρίσκεται σε αυτήν εδώ τη θέση, στο κροταφυτικό κέρας. Και τι λειτουργίες κάνει? Άμεση συναισθηματική αντίδραση, πρόσφατη μνήμη,
δημιουργία νέων νευρώνων και πρόθεση προς τον νευρικό νέων νευρώνων, καινούργια νευρικά κύτταρα στον υπόκαμπο παράγονται και ρυθμίζει και το στρες. Αυτά γιατί αυτό τα λέμε. Αυτό είναι σημαντικό. Όλα αυτά τα κάνει ο υπόκαμπος, είναι ένα εκπληκτικό όργανο. Είναι αυτό που προσβάλλεται πρώτα στην περίπτωση της νόσου Αλτσχάιμερ. Φοβερό. Για κοιτάξτε εδώ τι συμβαίνει στην νόσου Αλτσχάιμερ. Εδώ αριστερά είναι ένας υγιής εγκέφαλος, δεξιά είναι αυτός που πάσχει από αυτή την νόσο. Η διαφορά βλέπετε τεράστια. Πόσο έχει συρρυκνωθεί όλος ο εγκέφαλος, η φαιά ουσία και κυρίως ο υπόκαμπος. Για κοιτάξτε τον υγιή υπόκαμπο πώς είναι και τον υπόκαμπο στην νόσο Αλτσχάιμερ πόσο έχει σμικρινθεί. Συρρυκνωθεί. Φοβερό. Καταλάβατε. Προσπαθούμε. Μία ιδέα σας να δώσουμε, κυρίες και κύριοι, στους τηλεθεατές μας ένα κέντρισμα, μία πρώτη ένδειξη. Δεν γίνεται. Γιατί δεν είναι γιατροί και πρέπει με απλά λόγια να καταλαβαίνουν τι λέμε. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα τι συμπτώματα, πώς αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι κάποιος ασθενής πάσχει από Αλτσχάιμερ. Πότε αρχίζουμε να ανησυχούμε. Το πρώτο όργανο που πάσχει είναι ο υπόκαμπος, που αναφέραμε προηγουμένως. Το είπαμε και πριν αυτό. Άρα λοιπόν, ξεκινάμε από τις λειτουργίες του υποκάμπου. Δηλαδή, διαταραχή πρόσφατης μνήμης και ανετιολόγητο στρες και ευερεθιστότητα. Δηλαδή, κακή άμεση αντίδραση. Στη συνέχεια αντίδραση μπορούμε σε ερέθισμα και ανταπόκριση, ναι, λοιπόν. Κακή. Ανετιολόγητο στρες. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος έτοιμος να εκραγεί ανά πάσα στιγμή, ενώ συγχρόνως έχει ξεχάσει τι έγινε πριν από 2 ώρες ή τι είπε πριν από 5 λεπτά. Καλά, αυτό είναι βέβαια σε καλά, τώρα λίγο πολύ όλοι το παθαίνουμε. Σε προχωρημένες φάσεις. Το έχουμε αυτό. Αυτή συνεχίζεται με διαταραχή στη σκέψη, στον προσανατολισμό, άτομα που χάνονται και τα αναζητούν με silver alert. Μάλιστα. Φοβερό. Έχουν άνοι Αλτσχάιμερ και χάνονται. Λοιπόν. Στη συνέχεια ξεχνάνε και μακροχρόνιες εμπειρίες, δηλαδή δεν αναγνωρίζουν πρόσωπα. Φοβερό, και αυτό είναι και πολύ στενάχωρο στην οικογένεια, ναι, του ασθενή, όταν αρχίζει, δεν τους γνωρίζει, δεν επικοινωνεί, πληγώνονται όλοι, όχι μόνο ασθενής. Είναι στα τελευταία στάδια, επέρχεται βέβαια πλήρης αποδιοργάνωση και ο θάνατος εξαιτίας της νόσου. Είναι θανατηφόρος νόσος, απλώς έχει μακρά πορεία. Είναι γνωστά τα αίτια, γιατρέ μου, της νόσου αυτής. Τα αίτια ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια. Υπήρχαν διάφορες θεωρίες. Τελικά, αυτό που έχει κυριαρχήσει είναι ότι υπερπαράγεται το β' αμυλοειδές, που είναι μία παθολογική πρωτεΐνη, η οποία αποτίθεται στον κοινοκέφαλο, σχηματίζει πλάκες και πλοκάμια, καταστρέφει συνάψεις και επάγει τον θάνατο των νευρικών κυττάρων και προσβάλλει πρώτα τον υπόκαμπο. Κοιτάξτε εδώ το β' αμυλοειδές, πώς πάει και χώνεται ανάμεσα στις κανονικές πρωτεΐνες και σχηματίζει και πλάκες. Άρα είναι μια ουσία λοιπόν που καταστρέφει αυτό που είπαμε πριν. Το κενό της συνάψης των νευρικών κυττάρων που επικοινωνούν μεταξύ τους. Καταστρέφει τη και συνάψη. Και χαλάει αυτό το δέσιμο λοιπόν, να το πω πιο απλά, των πλοκαμιών των νευρικών κυττάρων. Ναι, αλλά σχηματίζει ειδικά τις πλοκάμια. Ωραία. Πώς το λένε, κατά κάποιο τρόπο. Χοντρικά να το πούμε για να γίνει αντιληπτό. Εμποδίζει και τα νευρογλιακά κύτταρα να δράσουν και επάγει τον θάνατο. Έχουμε ωραία θάνατο πλέον και επειδή προσβάλλει και τον υπόκαμπο δεν έχουμε και τη δημιουργία νέων κυττάρων. Ωραία. Άρα έχουμε πλήρη αποδιοργάνωση και καταστροφή του νευρικού συστήματος. Ωραία. Πάμε λοιπόν σε κάτι που θα ενδιαφέρει φαντάζομαι όλους. Πώς γίνεται η διάγνωση γι' αυτό. Μετά τα πρώτα συμπτώματα που είναι η απώλεια της πρόσφατης μνήμης κλπ, κινητοποιούνται οι οικοί και λένε για να δούμε τι έχει πάθει ο δικός μας ο άνθρωπος. Μπορούμε να δούμε μια εικόνα χαρακτηριστική με PET scan. Κοιτάξτε αριστερά ένας υγιής εγκέφαλος και δεξιά αυτός που έχει Αλτσχάιμερ. Τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά. Επίσης, ένα τεστ που κάνουν οι νευρολόγοι που ασχολούνται με αυτό είναι το τεστ με το ρολόι. Τον βάζουν να σχεδιάσει ένα ρολόι. Κοιτάξτε πώς το σχεδιάζει ένας υγιής, πόσο σταδιακά έχουμε έκπτωση της νοητικής λειτουργίας και τελικά, σε τελικά στάδια, φοβερό, δεν μπορεί να ζωγραφίσει ένα ρολόι. Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τεστ. Πολύ χαρακτηριστικό και πολύ απλό. Κλείνοντας, γιατρέ μου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν υπάρχει θεραπεία. Ακούστε, δυστυχώς ριζική θεραπεία δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχει τρόπος να καταπολεμήσουμε
το β' αμυλοειδές. Δοκιμάζονται διάφορες μέθοδοι με αντισώματα, αλλά ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει κάτι αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν έχουμε θεραπείες για επιβράδυνση της πορείας με φάρμακα, χολινεργικά, έχουν σχέση με τις συνάψεις που μιλήσαμε, και επίσης και γνωσιακή θεραπεία με πνευματικά στρες, αναγνώριση αντικειμένων και με θαλάμους εμπειριών κλπ. Αλλά θέλω εδώ να σας πω, για να συνοψίσουμε, Και θα κλείσουμε με αυτό, ότι είναι μια νόσος με κληρονομική προδιάθεση, λόγω του β' αμυλοειδούς, έχει βραδία εξέλιξη, θεραπεία μόνο για επιβράδυνση και ανακούφιση, και για την πρόληψη δύο πράγματα. Καλή γενική υγεία, μεταβολική και αγκιακή, και διαρκής πνευματική άσκηση. Δηλαδή, νέες γνώσεις, νέες εμπειρίες, αυτές προάγουν την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος, και πνευματικές ασκήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και σήμερα. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ και εσύ μου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, γιατί να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε όσο το δυνατόν γνώση, κυρίες και κύριοι, και ανακούφιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κρανάζου. Κυρίες και κύριοι, κοντά μας έχουμε τον κύριο Χρονάκη, ο οποίος είναι καρδιολόγος και θα μας μιλήσει για μια κατάσταση η οποία σαρώνει τώρα τελευταία σαν νοσηρότητα στο δυτικό κόσμο. Είναι η στεφανία καρδιοπάθεια, στεφανία νόσος. Αφού σας καλησπερίσω και σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το πιο σημαντικό που θα καίει όλους. Γιατί είναι τόσο σημαντική η στεφανία νόσος? Είναι τόσο σημαντική γιατί, ένα πολύ απλό λόγο, αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου στο δυτικό κόσμο. Και είναι τόσο σημαντική γιατί έχει αυξημένη νοσηρότητα, προκαλεί αναπηρία, απώλεια παραγωγικότητας και κοστίζει πολύ. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι το νούμερα τα οποία σας δείχνω. 900.000 εμφράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο. Εξ αυτών 225.000 πεθαίνουν από τις επιπλοκές. Βέβαια, η εξέλιξη της επιστήμης με τα νέα φάρμακα, με τις νέες τεχνικές, έχουν μειώσει τη θνητότητα και παραμένει το μεγάλο όπλο να προλάβουμε, να διαπιστώσουμε τους παράγοντες κινδύνους και να τους αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, η πρόληψη η βελτίωση και η θεραπεία. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες και αν υπάρχουν, ποιοι μπορεί να είναι αυτοί? Ναι, είναι πολύ σημαντικό και το ερώτημά σας και σίγουρα πρέπει να σταθούμε πάνω σε αυτό. Ξέρουμε ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι για να δημιουργηθεί, να εκδηλωθεί η στεφανία νόσος, θα πρέπει να υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια νοσήματα ή κάποιες καταστάσεις που ευνοούν την εμφάνισή της. Ορισμένες εξ αυτών είναι γονιδιακές κληρονομικές που δεν αλλάζουν, κάποια άλλα τα αποκτούμε στην πορεία της ζωής. Είναι σημαντικό να σταθώ σε μια επισήμανση να κάνουμε. Ότι η παρουσία δύο παραγόντων κινδύνου τετραπλασιάζει την πιθανότητα να πάθουμε στεφανία καρδιοπάθεια. Και αν έχουμε τρεις, δεκαπλασιάζεται. Όσο αυξάνονται λοιπόν οι παράγοντες, είναι γεωμετρική η πρόοδος, όχι αναλογική. Ακριβώς. Εκθετικός η αύξηση του κινδύνου. Και βέβαια, πόσο σημαντικά ότι αν τους βελτιώσουμε, αν τους ελέγξουμε, κερδίζουμε 80% να μειώσουμε τον κίνδυνο. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες? Είπα προηγούμενα ότι υπάρχουν μη τροποποιήσιμοι. Η ηλικία, την αυτό δεν τροποποιείται με τίποτα. Ακριβώς. Το φύλλο, ακόμα και η εγχείρηση να κάνουμε, δεν θα αλλάξει. Βέβαια. Και βέβαια κάποιοι άλλοι παράγοντες που αποκτήσαμε. Η υπερλιπιδημία, η υπέρταση, το ζάχαρο, η κακή συνήθεια του καπνίσματος. Είναι παράγοντες οι οποίοι επιβαρύνουν. Βέβαια. Πάμε τώρα σε κάτι που θα μας θορυβήσει και πρέπει να κρατάμε και την ψυχραιμία μας όμως ταυτόχρονα. Τι κλινικές εκδηλώσεις έχουμε? Σωστό το ερώτημα. Και να μην φοβόμαστε όμως, κυρίες και κύριοι, να μην φοβόμαστε αλόγιστα. Ακριβώς. Γιατί θα αρχίσουμε όλοι να ψαχνόμαστε, ακριβώς. Το βλέπω εγώ αυτό. Υπάρχει μια αρχή που λέει ότι όλοι οι πόνοι οι οποίοι έχει κάποιο στο στήθος θα πρέπει να θεωρούνται ότι σχετίζονται με την καρδιά μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Τέλεια. Αλήθεια. Αυτό. Τέλειο αυτό. Από την άλλη μεριά όμως, ξέρουμε ότι όλοι οι πόνοι αυτοί δεν είναι καρδιακοί προελεύσεως πόνοι. Ποιες λοιπόν μπορεί να είναι οι εκδηλώσεις της στεφανίας νόσου? Δυστυχώς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι σιωπηρή νόσος. Αυτό ένα ποσοστό ανθρώπων παθαίνουν εμφράγματα και δεν νιώθουν πόνο. Άλλοι εκδηλώνουν στη θάγχη, άλλοι εκδηλώνουν έμφραγμα κατευθείαν χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση. Άλλοι εύκονται και τους εξετάζομαι πλέον αφού έχουν κάνει σημαντικές βλάβες στην καρδιά τους. Και κάποιοι άλλοι πεθαίνουν πριν καν προλάβουν να πάνε στο γιατρό.
Αυτές λοιπόν είναι οι βασικές εκδηλώσεις της νόσου. Αυτό που ήθελα να κάνουμε μια πολύ μικρή και γρήγορη επισήμαση εδώ είναι η ασυμπτωματική κατάσταση της νόσου. Εδώ παίζει ρόλο ο προδιαθεσικός παράγοντας. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες ασθενών οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εκδηλώσουν σιωπηρή νόσο. Είναι οι διαβητικοί, είναι οι ηλικιωμένοι, είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν κάποια φάρμακα, τα οποία όμως μπορούμε να τα πούμε και λίγο αργότερα. Ωραία. Αφού δούμε. Πάμε λοιπόν στη ροή μας. Να πούμε λοιπόν για την αιτιολογία της νόσου. Ναι. Η αιτιολογία της νόσου. Η αιτιολογία της εκδηλώσεως, είτε της τυθάχυσης, είτε του εμφράγματος. Πρώτα απ' όλα είναι η στένωση της αρτηρίας. Στενεύουν οι στεφανιαίες αρτηρίες. Στεφανιαία νόσος τι σημαίνει? Βλάβη των αγγείων, των στεφανιαίων αρτηριών. Στενεύουν λοιπόν οι αρτηρίες ή αποφράσσονται, είτε από θρόμβο, είτε από μια δυναμική απόφραξη, ή ακόμα από μια φλεγμονή μπορεί να πάθει κανείς εκδήλωση, να εκδηλώσει τη στεφανία νόσου. Και υπάρχουν βέβαια και μια σειρά άλλες καταστάσεις που λέγονται δευτεροπαθείς αιτιολογίες, αιτίες της νόσου, όπως είναι κάποιες καταστάσεις που έχουν αυξημένη ταχυκαρδία, αναιμία, θυροτοξίκωση. Κάποια άλλα λοιπόν που μας οδηγούν σε αυτά. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να πούμε τώρα τα συμπτώματα του στιθαγχικού πόνου. Και του εμφράγματος ποια είναι, να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται. Σωστό. Πώς εκδηλώνεται μια στιθάγχη? Η στιθάγχη, όπως είπαμε, είναι άλγος του στήθους, ελληνικός όρος, από την αρχαιότητα. Είναι η δυσφορία που έχει κάποιος στο στήθος του και μπορεί να είναι εντοπισμένη ή να αντανακλάει σε διάφορα σημεία του θώρακα. Συνήθως συνοδεύεται από εφίδρωση, από δύσπνια, από ναυτία, από αίσθημα παλμών, και σχετίζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων στην κόπωση, στο ψύχος, εμφανίζεται μετά από φαγητό, σε καταστάσεις αγχώδες, στρεσογόνες καταστάσεις. Και βέβαια, εάν ο άνθρωπος σταματήσει, ηρεμήσει, του δώσαμε κάποιο φάρμακο όπως είναι τα νητρολίγκουαλ, τα νητρόδη, υποχωρεί, βελτιώνεται. Αυτός είναι ο ορισμός της στιθάγχης. Ωραία. Υπάρχει αν λοιπόν δώσουμε αυτό, βελτιώνεται. Εάν μιλάμε για στιθάγχη και όχι για έμφραγμα, συνήθως βελτιώνεται η συμπτωματολογία με τη χορήγηση των φαρμάκων αυτών, όπως επίσης και τα άλλα. Υπάρχει και την άλλη μεριά λοιπόν του εμφράγματος, όπου το έμφραγμα παρατηρείται ότι ο πόνος διαρκεί πολύ περισσότερο. Περισσότερο από 30 λεπτά. Δεν βελτιώνεται τόσο σημαντικά με την ανάπαυση. Τα φάρμακα μπορούν να τον ανακουφίσουν, αλλά δεν σημαίνει ότι θα περάσει. Επομένως, ο άνθρωπος αυτός πρέπει να τρέξει, να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, να πάει στο νοσοκομείο. Πέστε μας εδώ τη θεραπευτική προσέγγιση που κάνουμε σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση, στη στιθάγχη ή στο έμφραγμα. Τι θα πρέπει να δώσουμε και με ποιο τρόπο να προσεγγίσουμε το θεραπευτικό σχήμα? Να πούμε δύο κουβέντες μονάχα σε δύο-τρία πραγματάκια. Ποια είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που εμφανίζεται με έμφραγμα και αμέσως μετά είμαι στιθάγχη? Έχω ένα σχηματάκι εδώ το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Το πώς μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έρθει. Με τον πόνο, ο οποίος αντανακλά. Και είναι η χαρακτηριστική εικόνα αυτού του ανθρώπου που πονάει και τρέχει στο νοσοκομείο. Είπαμε ότι στενεύουν τα αγγεία. Επομένως, ποια θα είναι η θεραπευτική προσέγγιση ενός ανθρώπου? Θα είναι να του ανακουφίσουμε από τον πόνο, να τον ηρεμήσουμε, να του ανοίξουμε την αρτηρία, να τον οξυγονώσουμε, να του βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής. Επομένως, άμεση ανακούφιση από την ισχυμία και να προλάβουμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις ανεπιθύμητα συμβάματα, τις επιπλοκές από το εμφράγμα. Τι θα δώσουμε, φάρμακα για την ισχυμία, να μην θρομβωθούμε και να επέμβουμε άμεσα, να ανοίξουμε τα αγγεία μας. Εδώ επισερχόμεθα λοιπόν στην αγγειοπλαστική. Ακριβώς. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Σήμερα στην εποχή μας είναι προτεραιότητα ένας άνθρωπος ο οποίος πάει στο νοσοκομείο με μια εικόνα είτε ασθενούς στιθάγχης είτε εμφράγματος, να έχουμε τη δυνατότητα να ανοίξουμε τα αγγεία άμεσα, πέρα από τα φάρμακα τα οποία θα δώσουμε. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος. Το πόσο γρήγορα θα παρέμβουμε, πόσο γρήγορα από την ώρα έναρξης των συμπτωμάτων μέχρι πότε θα μπει στο αιμοδυναμικό εργαστήριο που θα ανοίξουμε τις αρτηρίες μας, πόσο χρόνος παρέλθε. Λέμε ότι αν προλάβουμε μέσα στα 90 λεπτά είναι το βέλτιστο. Επομένως, ο χρόνος είναι σημαντικό. Μπαίνουμε λοιπόν, κάνουμε στεφανιογραφία, βλέπουμε τα αγγεία πώς είναι και μετά χρησιμοποιούμε τα διάφορα μπαλονάκια μας, έτσι ώστε να σπάσουμε την αρτηρία, να σπάσουμε τις βρωμιές που υπάρχουν μέσα και να ανοίξουμε την αρτηρία, να αποκαταστήσουμε τη ροή. Λοιπόν. Ακριβώς. Και επειδή πολλές φορές μπορεί να ξανακλείσει, βάζουμε ένα στέντ. Ένα στέντ το οποίο είναι ένα υλικό το οποίο κρατά την αρτηρία ανοιχτή. Αυτό είναι το στέντ λοιπόν και λίγο το μπαλονάκι. Λίγο πολύ ο κόσμος γνωρίζει το περιβόητο μπαλονάκι, ακριβώς, το στέντ και όλα αυτά. Ακριβώς. Και κλείνοντας, γιατρέ μου, θα ήθελα να μας πείτε
τι μπορούμε να κάνουμε να προλάβουμε τέτοια κατάσταση. Εδώ μιλάμε για την πρόληψη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πρόληψη, δυστυχώς, όπως είπαμε, υπάρχουν παράγοντες που είναι τροποποιήσιμοι και μη. Για την κληρονομικότητα, που είναι βασικό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα γονίδια μας. Μπορούμε όμως να παρέμβουμε στις άλλες καταστάσεις, όπως είναι η υπέρταση, όπως είναι ο διαβήτης, όπου έχουμε και απλά πράγματα. Ελέγχουμε το τι τρώμε. Επομένως, δεν τρώμε αλάτι στο φαγητό μας για να βοηθήσουμε τον έλεγχο της υπέρτασης. Δεν τρώμε γλυκά για να βοηθήσουμε το ζάχαρο. Ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να ελέγχουμε τη γλυκοζηλιωμένη μας κτλ. Αν έχουμε αυξημένη χοληστερίνη, να μειώσουμε την κατανάλωση, λοιπόν, να αυξήσουμε τα υπόλοιπα. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό πότε ξεκινάμε τον έλεγχο. Ο έλεγχος πρέπει να ξεκινήσει από νεαρή ηλικία, από την εφηβεία ενός ανθρώπου που έχει κληρονομικό ιστορικό, με μια απλή εξέταση όπου θα πάρθει ένα ιστορικό, θα δούμε τι πρόβλημα υπάρχει, να κάνουμε ένα έλεγχο. Μεγαλώνοντας, αναλόγως τι προκύπτει στη ζωή μας, βάζουμε και άλλα πράγματα. Εξετάσεις πιο σύντομα, εάν έχουμε κάποιες παθολογικές καταστάσεις, πιο τακτικές επισκέψεις, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. 5 κουβέντες. Διακόπτουμε το κάπνισμα. Ασκούμαστε, δεν παχαίνουμε, ελέγχουμε την πίεσή μας. Ελέγχουμε το ζάχαρό μας. Σωστή διατροφή με σωστό τρόπο ζωής. Επομένως, υγιεινή διατροφή, βάρος όπως είπαμε, λογικό το αλκοόλ, δεν απαγορεύεται. 1-2 ποτήρια κρασί, καλό κάνουνε. Αποφεύγουμε το κάπνισμα και βρίσκουμε χρόνο να χαλαρώσουμε. Αποφεύγουμε το στρες. Βάζουμε λίγο χαμόγελο παραπάνω στη ζωή μας. Λέμε μια καλημέρα. Βρίσκουμε χρόνο να ξεπεράσουμε καταστάσεις. Δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς, ακριβώς. Η καθημερινότητα μας έχει κάνει να μην το ζούμε ακριβώς. Γιατρέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα και η προσέγγιση είναι να δώσουμε τα πρώτα στοιχεία στον κόσμο να καταλάβει. Θα χαρώ να σας ξαναδώ να το αναπτύξουμε περισσότερο. Με μεγάλη μου χαρά. Και θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε για μια ακόμη φορά για την οστεοαρθρίτιδα σαν γενικό όρο και πώς αντιμετωπίζεται. Γι' αυτό είμαστε στο ιατρείο του κύριου Τσαμπάζη Κωνσταντίνου, χειρουργού ορθοπαιδικού τραυματιολόγου, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Τσαμπάζη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιατρέ, θέλετε να μας πείτε τι είναι η οστεοαρθρίτιδα? Η αρθρίτιδα είναι μια νόσος κατά την οποία η άρθρωση, ο χόνδρος της άρθρωσης κατ' επέκταση, μπαίνει σε μια διαδικασία φθοράς. Δεν είναι σε θέση να απορροφήσει τους κραδασμούς και τα φορτία τα οποία μπορεί να διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να οδηγείται σε πλήρη καταστροφή μέσω μακροπρόθεσμα. Μπορεί να είναι πρωτοπαθής, όταν δεν γνωρίζουμε ποια είναι η αιτία που την προκαλεί, ή δευτεροπαθής, όταν η αιτία είναι γνωστή. Αυτή, ας πούμε, συγκεντρωτικά και όχι πάρα πολύ αναλυτικά, είναι η αρθρίτιδα. Ποια είναι η εικόνα του ασθενούς που έχει αρθρίτιδα και γιατί να ζητήσει τη βοήθεια του ορθοπαιδικού? Η εικόνα του ασθενούς με αρθρίτιδα είναι δύσκολη. Ζητάει τη βοήθεια του ορθοπαιδικού και του οποιοδήποτε γιατρού, γιατί το πιο σημαντικό στοιχείο που θα τον οδηγήσει εκεί είναι ο πόνος. Η αρθρίτιδα πονάει πραγματικά πάρα πολύ, η οστεοαρθρίτιδα. Είτε αφορά την άρθρωση του γόνατος, που είναι η πιο κοινή, είτε αφορά την άρθρωση του ισχύου της σπονδυλικής στήλης. Είναι ο πόνος, ο οποίος στο πρωταρχικό στάδιο σχετίζεται με το βαθμό της καταπώνησης και υφίεται με την ξεκούραση, αλλά όσο περνάει ο καιρός και εξελίσσεται η αρθρίτιδα, δεν μπορεί ούτε με την ξεκούραση να περάσει. Τότε εμφανίζεται ο πόνος της ηρεμίας, που συνηθίζουμε να λέμε εμείς ορθοπαιδικοί, ότι είναι ο πόνος του τελικού σταδίου που απαιτεί και την βοήθειά μας. Πέραν του πόνου είναι η παραμόρφωση της άρθρωσης. Παραμόρφωση σημαίνει να χάνει τον άξονα, το φυσιολογικό μηχανικό της άξονα, είτε να είναι ρεβό, ρεβό σημαίνει να στραβώνει επί τα εντός, είτε είναι βλεσό, να στραβώνει επί τα εκτός. Πολύ σημαντική παραμόρφωση, η οποία δυσχεραίνει τη βάδιση και την καθημερινότητα του ασθενούς. Την έγερση, αποκαθιστή θέση, το να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει, σημαντικά προβλήματα. Είναι η διόγκωση. Η διόγκωση μπορεί να είναι παροδική, όταν οφείλεται στην ανάπτυξη υγρού μέσα στο γόνατο, το λεγόμενο υδράρθρο, είτε να είναι μόνιμη, που οφείλεται σε πάχυνση του θυλάκου, και θύλακος είναι αυτό το μπαλόνι μέσα στο οποίο, ας μου επιτραπεί ο όρος μπαλόνι, υπάρχει το υγρό που κινείται η άρθρωση. Ή μπορεί να είναι λοιπόν μόνιμη και να οφείλεται στην παραγωγή οστεοφύτων. Οστεοφύτα είναι τα άλατα που λέει ο λαός, όπου αρθρίτιδα είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν και άλατα.
Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, η βασική κλινική εικόνα που θα οδηγήσουν τον ασθενή στο να ζητήσει τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου χειρουργού ορθοπαιδικού. Η αρθρίτιδα έχει ηλικία και πώς μπορεί να προκληθεί? Αν έχει ηλικία, ωραία ερώτηση. Η αρθρίτιδα βασικά είναι μία νόσος της τρίτης ηλικίας, χωρίς να σημαίνει ότι αφορά αποκλειστικά και μόνο τους ηλικιωμένους. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, όταν επισέρχονται παράγοντες που την προκαλούν. Ποιοι είναι αυτοί? Μια χρόνια καταπώνηση σε νέους ανθρώπους από το εργασιακό τους περιβάλλον, παραδείγματι. Ή ένας τραυματισμός που είναι πάρα πολύ κοινός και πολύ συχνός στις μέρες μας σε νέους ανθρώπους, περί το γόνατο πιο συχνά, ρήξη μηνίσκου, ρήξη χιαστών συνδέσμων, οστεοχόνδρινες βλάβες, βλάβες του χόνδρου δηλαδή, από τραυματισμούς κτλ. Εκεί βέβαια οδηγούμαστε στην λεγόμενη μετατραυματική αρθρίτιδα, που και αυτή απαιτεί χρόνια να εμφανιστεί, αλλά σίγουρα όχι στην πιο κοινή που είναι η λεγόμενη γεροντική αρθρίτιδα. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης ποιο ήταν? Ποια είναι η αιτιολογία? Η αιτία είναι πολυπαραγοντική. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί παράγοντες επισέρχονται στον οργανισμό, αν θέλετε, και μπορούν να οδηγήσουν στην εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας. Ό,τι και να συμβαίνει όμως, είτε είναι κληρονομική προδιάθεση, είτε είναι ορμονική λόγη, είτε είναι το ιστορικό, ας πούμε, του εργασιακού περιβάλλοντος, είτε κάποιο, όπως είπαμε, τραυματισμός πριν, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στην αστοχία της άρθρωσης, γιατί περί αστοχίας πρόκειται. Ποιοι είναι αυτοί? Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι το να στραβώνει το γόνατο, το να διαταράσσεται ο μηχανικός άξονας του γόνατος, αν μιλάμε για το γόνατο, ενώ στις σπονδυλικές της το ισχύο δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί δεν συμβαίνει? Γιατί διορθώνει αυτή την παραμόρφωση στο ισχύο λόγω της κλίσης της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης. Άρα λοιπόν έχουμε και στο ισχύο παραμορφώσεις, αλλά δεν φαίνονται, ενώ στο γόνατο φαίνονται. Αυτές λοιπόν μπορούν να οδηγήσουν, είναι το πρώτο σκέλος που μπορούν να οδηγήσουν σε μια οστεοαρθρίτιδα. Το δεύτερο και πολύ συνηθισμένο είναι φλεγμονώδεις παθήσεις περί το χόνδρο, όπως είναι παραδείγματι μια ρευματοειδής αρθρίτιδα ή άλλες φλεγμονώδεις καταστάσεις, οι οποίες οδηγούν στη μαλάκινση του χόνδρου. Αυτό σημαίνει ότι χάνει τη σκληρότητά του, χάνει τη δυνατότητά του να απορροφά τους κραδασμούς χωρίς να υποστεί την φθορά που θα υποστεί. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, ευτυχώς πιο σπάνιο, είναι η φθορά του υποχόνδριου οστού. Τι είναι το υποχόνδριο οστού? Είναι, ας πούμε, ο θεμέλιος λίθος, πώς είναι το θεμέλιο σε μια πολυκατοικία, σε ένα σπίτι. Αν χάσεις αυτό το πράγμα, το σπίτι δεν μπορεί να στηριχτεί και θα υποχωρήσει, θα πέσει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την οστεοαρθρίτιδα στους ασθενείς εκείνους που πάσχουν από αυτό το κομμάτι. Εξηγήστε μας πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Η αντιμετώπιση της σχετίζεται πάντα με το στάδιο που βρίσκεται η οστεοαρθρίτιδα για τον εκάστοτε ασθενή. Σε ένα πρώιμο στάδιο η αντιμετώπιση είναι πάντα συντηρητική. Τι σημαίνει συντηρητική? Έρχεται ο ασθενής στο γιατρό, του χορηγεί την ανάλογη φαρμακευτική αγωγή, η οποία θα περιλαμβάνει παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, τοπικά σκευάσματα, όχι επί μακρόν, γιατί δημιουργούν τεράστια προβλήματα στον οργανισμό, αλλά και στην ίδια την άρθρωση του γόνατος, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ο πόνος είναι το σημείο εκείνο που μας δηλώνει ότι κάτι συμβαίνει. Όταν εμείς πάρουμε αυτή την προειδοποιητική εικόνα, τότε είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι κάναμε χωρίς να προστατεύουμε τον εαυτό μας και αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη και πιο γρήγορη καταστροφή. Το πρώτο λοιπόν σκέλος είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι εγχύσεις ορισμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων που γίνονται μέσα στην άρθρωση του γόνατος και μπορούν με αυτόν τον τρόπο να απαλύνουν και το πόνο, χωρίς να θεωρώ ότι τον βοηθούν στο να εξαλειφθεί πλήρως. Το να απαλύνουν όμως σίγουρα είναι αυτό. Βοηθούν τον ασθενή στην καθημερινότητά του και από εκεί και πέρα έχει μια καλύτερη εν μέρη ποιότητα ζωής. Όσο προχωράει το στάδιο όμως, διαφοροποιούνται τα πράγματα. Σε ένα ενδιάμεσο στάδιο, όπου η οστεοαρθρίτιδα έχει προχωρήσει, υπάρχουν δύο βασικές επεμβάσεις, γιατί μιλάμε πάντα για επεμβατικά. Ξεφεύγουμε από τη συντηρητική αντιμετώπιση. Στη συντηρητική αντιμετώπιση πριν, σίγουρα και η φυσικοθεραπεία είναι ένα κομμάτι που δεν πρέπει να παραβλέπουμε. Είναι πολύ σημαντικό και το χρειάζεται ο εκάστοτε ασθενής. Στο δεύτερο λοιπόν στάδιο, τι χρειάζεται? Είτε θα κάνουμε μία αρθροσκόπηση, κατά την οποία μπορούμε να κάνουμε μία γενικευμένη έκπληση της άρθρωσης, να αφαιρέσουμε όλα εκείνα τα νεκρωτικά τμήματα, ξένα σώματα τα χαρακτηρίζουμε πια, που βρίσκονται εκεί μέσα και μπλοκάρουν και εμποδίζουν τη φυσιολογική ολίσθηση είτε του γόνατος και σπανιότερα του ισχύου,
και να βοηθήσουμε τον ασθενή, όχι να θεραπευθεί, γιατί την αρθροσκόπηση δεν θεραπεύεται κανείς, αλλά να του δώσουμε το χρονικό εκείνο περιθώριο, όσο πιο μακριά γίνεται ο ορίζοντας να πάει, που θα αφορά το τελικό χειρουργείο που είναι ολική αρθροπλαστική, είτε του γόνατος είτε του ισχύου. Mm-hmm. Πριν φτάσουμε στο τελικό στάδιο που είναι ολική αρθροπλαστική του ισχύου, υπάρχουν και οι οστεοτομίες. Όταν έχουμε να κάνουμε παραδείγματι με νέους ανθρώπους, που το φυσιολογικό εύρος κίνησης του γόνατος δεν έχει χαθεί, η συνδεσμική αστάθεια δεν έχει έρθει, γιατί η αρθρίτιδα οδηγεί και σε συνδεσμική αστάθεια, τότε και εκεί μπορούμε να κάνουμε οστεοτομίες που διορθώνουν τον άξονα και κατ' επέκταση παίρνουν τα φορτία εκείνα από το γόνατο, από το σημείο εκείνο το οποίο έχει υποστεί τη βλάβη και τη φθορά. Πολύ σημαντικό. Το τελευταίο στάδιο, το τελικό στάδιο που αφορά τους περισσότερους δυστυχώς ασθενείς και κυρίως τους ηλικιωμένους, είναι η ολική αρθροπλαστική. Στην ολική αρθροπλαστική, βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τεράστια πρόοδος από πλευράς υλικών, τα οποία είναι πάρα πολύ καλά ανεκτά από τους ασθενείς. Εμείς οι γιατροί, οι χειρουργοί, οι ορθοπαιδικοί τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι είναι η οριστική λύση στην θεραπεία της αρθρίτιδας. Θέλετε να μας περιγράψετε ποια είναι η τυπική διαδικασία για ένα χειρουργείο ολικής αρθροπλαστικής? Η τυπική διαδικασία για ένα χειρουργείο ολικής αρθροπλαστικής, είτε ισχύου είτε γόνατος, ξεκινάει από τη στιγμή που ο ασθενής θα αποφασίσει να χειρουργηθεί. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνουμε έναν προεγχειρητικό σχεδιασμό, ένα πλάνο. Θα κάνουμε τις ανάλογες μετρήσεις που χρειάζονται, θα ξέρουμε τι υλικά θα χρησιμοποιήσουμε στο χειρουργείο. Και όταν ο ασθενής αποφασίσει ότι θα μπούμε στο χειρουργείο, τότε ένα 24ωρο πριν θα κάνουμε την εισαγωγή. Με την εισαγωγή, τις περισσότερες φορές χρειάζεται να διαθέτουμε 1 με 2 μονάδες αίμα, χωρίς να σημαίνει ότι θα τις χρησιμοποιήσουμε, γιατί τα περισσότερα χειρουργεία μας γίνονται ανέμακτα, μικρές τομές, ελάχιστες αποκολλήσεις, πολύ καλό και γρήγορο αποτέλεσμα. Μπαίνει λοιπόν ένα 24ωρο πριν, με σκοπό να λάβει την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή, αντιβιωτική αγωγή και αντιπυκτική αγωγή. Να κάνει το προεγχειρητικό έλεγχο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι για ένα χειρουργείο, να τον δουν οι ειδικότητες που πρέπει να τον δουν, είτε είναι καρδιολόγος είτε πνευμονολόγος, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους ηλικιωμένους. Υπάρχουν σύνοδες παθήσεις, προβλήματα, τα οποία πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι με ασφάλεια θα προχωρήσουμε για να κάνουμε το χειρουργείο αυτό. Και την επόμενη μέρα, το πρωί, ξεκινάμε και κάνουμε την επέμβασή μας. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα αποθεραπείας και το πρωτόκολλο αυτής? Το χρονικό διάστημα αποθεραπείας για έναν ασθενή με ολική αρθροπλαστική γόνατος είτε ισχύου θεωρώ ότι δεν ξεπερνάει τις 40 με 45 ημέρες. Το πρωτόκολλο που ακολουθούμε πολύ αυστηρά αυτής, με την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο, που συνήθως είναι στις 5 με 7 ημέρες, είναι μια επιθετική μορφή φυσικοθεραπείας. Χρειαζόμαστε φυσικοθεραπεία ή δυνατόν σε καθημερινή βάση, με σκοπό η άρθρωση και να θυμηθεί, αλλά και να διατηρήσει το εύρος κίνησης που της έχουμε προσφέρει από τη στιγμή που έχουμε τοποθετήσει μια καινούργια άρθρωση. Η ολική αρθροπλαστική αυτό είναι, μην το ξεχνάμε, είναι μια καινούργια άρθρωση που περιμένει να μάθει από την αρχή να λειτουργεί σωστά. Πρέπει να της δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα αυτής. Το πιο σημαντικό όμως όλων, θεωρώ, στο πρωτόκολλο αποθεραπείας είναι ότι δεν πρέπει ο ασθενής να κόβει το ομφάλιο λόρο με τον γιατρό. Πρέπει να βρίσκεται υπό παρακολούθηση. Τουλάχιστον μία φορά στο πρώτο τρίμηνο, μετά μία φορά το εξάμηνο, αν θέλετε, όσο περνάνε τα χρόνια, μία φορά το χρόνο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διαπιστώνουμε και ποια είναι η πορεία του ασθενούς. Μην το ξεχνάμε με το που το κάνουμε το χειρουργείο και επιστρέφει στις φυσιολογικές του δραστηριότητες. Κύριε Τσαμπάζη, σας ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές που μας δώσατε για ένα τόσο σημαντικό θέμα για το κοινό μας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε πάλι σύντομα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον το βίντεο, κυρίες και κύριοι, που είδαμε και πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα που προσπαθήσαμε σήμερα να σας δώσουμε έστω και ένα μικρό σημείο να ξεκινήσουμε να σας ενημερώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μας και σήμερα. Καλό σας απόγευμα.